Δεν γίνεται η γνώση αυτή αντικείμενο πώλησης, αντικείμενο μέσων βιοπορισμού ή γενικότερα να καταλήγει προς ίδιον όφελος εκείνων των, οι οποίοι έχουν αυτή τη γνώση. Γιατί μεταφυσική, που σημαίνει ουσιαστικά δρόμος εξέλιξης του ανθρώπου, ηθικής και πνευματικής εξέλιξης του ανθρώπου, δεν συμβιβάζεται με κανένα τρόπο με την έννοια «διαθέτω αυτήν την γνώση για ίδιον όφελος». Ο φελημισμός δεν πάει μαζί με τα ιδανικά, το πούμε έτσι, της μεταφυσικής. Ναι, εγώ φανταζόμουν ότι η μεταφυσική, πώς το είχα πάρει τώρα, θεωρώ και την αστρολογία κάτι το λαϊκίστικο, εν πάση περιπτώσει, το θεωρούσα, δεν ξέρω, μπορώ να πέφτω έξω, ιδίως με την έξαρση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια, όπου πολιτικοί με μεγάλα ονόματα έχουν υποτίθεται τον δικό τους, τον, όπως έχουν τον μάγειρά τους, τον σερβιτόρο τους, δεν ξέρω τι άλλο, η γαμαριέρα τους ή τον γιατρό τους, έχουν και τον αστρολόγο τους. Οι αστρολόγοι αυτοί είναι επίσης κάποιες περίεργες προσωπικότητες που δεν θέλω να μιλήσω, γιατί δεν με αφορά, δεν είμαι και γνώσης, όπως είπα προηγουμένως, του χώρου, για να μπορώ να έχω μία γνώμη έτσι σωστή και αντικειμενική, και όταν δεν είμαι βέβαιος για κάτι δεν μπορώ να μιλάω. Από φυσικού μου κουμπώνουμε λιγάκι, αλλά παραδέχομαι ότι δεν είναι αυτό η τελική θέση. Φανταζόμουν όμως ότι γενικά έχει πάρει μια λαϊκίστικη διάσταση τόσο, όπου πια η μεταφυσική, που την θεωρώ και θεωρεί και η ίδια τον εαυτό της σαν κάτι το σοβαρότερο, περίμενα θα σνομπάρει την αστρολογία. Βέβαια εσείς κάνατε μια διάκριση και είπατε ότι προτιμώ την αστρολογία να την πω αστροσοφία, με την έννοια προσπαθείτε να δείτε ένα σοβαρότερο επίπεδο, κάτι το σωστότερο, και να αποχωρήσει, μάλλον να βγάλετε έξω το κομμάτι αυτό που εγώ το ονόμασα λαϊκίστικη ασχολία με τα αστέρια. Γενικά όμως από την απάντησή σας, για να κλείσουμε αυτή την ερώτηση, μου βγήκε ότι με την καλή έννοια η μεταφυσική και η μεταφυσική με ήττα και η μεταφυσική με όμικρον γιώτα δέχονται την αστρολογία. Ακριβέστερα θα μπορούσαμε να πούμε δέχονται ότι ο άνθρωπος εκτός από τα κληρονομικά χαρακτηριστικά τα οποία θα φέρει από τους γονείς και τους απότερους προηγηθέντες στις συγγενείς, εκτός από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος που θα δεχθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του, ακόμη και της ενδομητρίου ζωής του, που θα καθορίσουν την τελική σύνθεση την οποία και ποιότητα των διαφόρων νοσωμάτων τα οποία θα έχει στη συνέχεια, έχει και κάποιες σφραγίδες οι οποίες έχουν να κάνουν με επιδράσεις πλανητικού χαρακτήρος πάνω στον άνθρωπο. Θα έλεγα δε να σημειώσω ότι θα ήθελα να σημειώσω δύο λεπτομέρειες. Η μία είναι ότι σήμερα η επιστήμη, η κλασική επιστήμη, αναγνωρίζει την επίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας επί των όντων του πλανήτη μας. Δεν θα πω λεπτομέρειες πώς τις αναγνωρίζει και τι συνέπειες υπάρχουν. Μπορώ όμως να προσθέσω σαν γιατρός πως αν λογαριάσουμε ότι η κοσμική ή οποιαδήποτε ακτινοβολία, που τώρα μάλιστα φαίνεται ότι η ατμόσφαιρα της Γης δεν αποτελεί και πολύ ισχυρή προστασία έναντι αυτών των ακτινοβολιών, αν επηρεάσουν ένα έμβριο στους πρώτους μάλιστα μήνες, τότε που είναι εξαιρετικά ευαίσθητο γιατί έχουμε τη δημιουργία των οργάνων του σώματος, τότε μπορούμε να περιμένουμε οργανισμούς οι οποίοι θα γεννηθούν που είναι πιο πολύ από όσο θα φανταζόμασταν σφραγισμένοι και από αυτές τις επιδράσεις, μόνο που δεν ξέρουμε να τις εξηγήσουμε ακόμη σαν κλασική επιστήμη. Ένα δεύτερο όμως είναι το εξής. Επιμένω στη λέξη αστροσοφία, διότι πρόκειται πραγματικά περί μιας σοφίας η οποία έχει σχέση με το διάστημα. Και το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το εξής, και νομίζω έτυχε να το αναφέρουμε σε μια προηγούμενη εκπομπή,
ότι στις αρχές του αιώνας μας ένας μεγάλος δάσκαλος, μια ισχυρή προσωπικότητα η οποία πέρασε από τον πλανήτη μας, διδάσκαλος της μεταφυσικής, της σύγχρονης μεταφυσικής θα έλεγα, πολλά έτη πριν η επιστήμη ανακαλύψει τον ένατο πλανήτη του ηλιακού συστήματος, τον Πλούτονο όπως ονομάζεται, τον εδίδασκε δίνοντας και τα επιστημονικά του χαρακτηριστικά. Και η μόνη διαφορά ήταν ότι χρησιμοποιούσε άλλο όνομα. Δεν είχε δώσει το όνομα που δώσαν κατόπιν οι επιστήμονες και δεν το ονόμαζε Πλούτον, το ονόμαζε Δώρα. Λοιπόν, επομένως θέλω να φτάσω στο εξής, ότι η λέξη αστροσοφία και η σοβαρότητα της χρήσεως της επιστήμης αυτής είναι το χαρακτηριστικό της μεταφυσικής σε σχέση με τους πλανήτες οι οποίοι μας περιβάλλουν. Θα μπορούσα δε να προσθέσω ότι βλέποντας ή περίπου βλέποντας, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν έχω τον καιρό να ασχοληθώ με λεπτομέρεια με το τι η αστρολογία διδάσκει, ας πούμε, οι αστρολόγοι λένε για να φτιάξουν τα διάφορα οροσκόπια και να προβλέψουν κτλ. Βλέποντας εν πάση περιπτώσει κάποια στοιχεία τα οποία κυκλοφορούν μέσω του περιοδικών ή βιβλίων ή ξέρω εγώ τι, θα έλεγα ότι η γνώση αυτή όσοι υπάρχει, η οποία τους οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα, είναι γνώση υπερίδηση αντίθετα με αυτήν την γνώση της μεταφυσικής. Δηλαδή δεν συμπίπτει η επίδραση Φερρυπίν, ο μεγάλος θόρυβος που γίνεται για την επίδραση των ζωδίων στον τύπο του ανθρώπου και τα λοιπά, ή και οι επιδράσεις γενικότερα, ο τύπος των επιδράσεων δεν συμπίπτει με την γνώση την οποία έχουμε σαν παράδοση από τους δάσκαλους της μεταφυσικής και από την έρευνα. Ναι. Να φύγουμε, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να πάμε κάπου αλλού αφού ολοκληρώθηκε το θέμα αυτής της ερώτησης. Αλλά επειδή είπατε προηγουμένως ότι μιλάτε και μερικές φορές και σαν γιατρός, θα ήθελα αυτή την ερώτηση. Μπορεί η ιατρική να χρησιμοποιήσει ευεργετικά τη μεταφυσική, η ψυχιατρική, απάνω σε ψυχασθενείς, όπου μπορεί να τους βοηθήσει με κάποιους τρόπους, με κάποια γνώση ή με μια μέθοδο που η μεταφυσική παρέχει, μιας και η μεταφυσική έχει σχέση με την ψυχή του ανθρώπου και η ψυχασθένεια έχει επίσης σχέση με την ψυχή. Θα έλεγα ότι πλέον και στη χώρα μας υπάρχουν ψυχίατροι οι οποίοι απελπισμένοι από τα αποτελέσματα της κλασικής ψυχιατρικής έχουν στραφεί στην χρήση και των μεταφυσικών των δυνατοτήτων που προσφέρει η μεταφυσική στη βοήθεια που μπορούν να δώσουν στο ψυχικό άρρωστο. Ουσιαστικά η μεταφυσική είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα μέσο ψυχανάλυσης. Αλλά αυτό ψυχανάλυση μπορεί να κάνει εκείνος, προϋποθέτει την γνώση οπωσδήποτε. Αλλά αυτό ψυχανάλυση και επομένως αντιμετώπιση από τον ίδιο των προβλημάτων του προϋποθέτει μία συγκρότηση της προσωπικότητος. Όταν όμως οι καταστάσεις έχουν φτάσει στο σημείο μιας διαταραγμένης πια προσωπικότητας, όπως μιλούμε για τις μείζονες ψυχοπάθειες, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη δυνατότητα μιας ενδοσκόπησης, αυτοενδοσκόπησης, τότε ασφαλώς θα είναι τρίτος εκείνος ο οποίος θα μπορέσει και με τη γνώση της μεταφυσικής να ερμηνεύσει φαινόμενα που παρουσιάζει ο ασθενής, να τον ξεχωρίσει από την ομάδα στην οποία μπαίνουν και που μόλις ταξινομηθούν σε μια ομάδα συνήθως αντιμετωπίζονται και με κοινό τρόπο, να καταλάβει το διαφορετικό παρουσιάζει το κάθε άτομο για να κάνει και την διαφορετική που ταιριάζει σε αυτόν θεραπεία. Βοηθάει λοιπόν ασφαλέστατα τον ψυχίατρο και του δίνει μερικούς τρόπους να πλησιάζει διαφορετικά. Βέβαια. Ή να βοηθήσει διαφορετικά τον ασθενή του. Να βοηθήσει διαφορετικά, να διαγνώσει και να θεραπεύσει διαφορετικά. Και βοηθάει και τον ίδιο να διαγνώσει επίσης. Δεν βοηθάει μόνο τον ασθενή. Τον ίδιο μέχρι το σημείο και ο ασθενής. Πέρα το ασθενού στην πολλοί ασθενείς όταν δεν έχουν φτάσει στο σημείο της διάσπασης προσωπικότητος είναι σε θέση να διαπιστώνουμε περιπτώσεις σχιζοφρένειας παραδείγματι και να πρόκειται για οξυνούστατες προσωπικότητες.
οι οποίοι μπορούν θαυμάσια να αντιληφθούν πάρα πολλά με τη βοήθεια ιδίως και την υποστήριξη και ενός άλλου γνώστη της επιστήμης, τόσο της ψυχιατρικής όσο και της μεταφυσικής. Για να μην το ξεχάσω αυτό που θα σας πω τώρα, ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι, ρωτάει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή θέλει να μάθει ο κόσμος, να ξέρει περισσότερα. Αλλά τα έχουν ρωτήσει και σε μένα, ζητούν πληροφορίες που μπορούν να μάθουν περισσότερα και διάφορα τέτοια. Υπάρχει ένα βιβλίο που να περιλαμβάνει τα άπαντα περί μεταφυσικής? Όχι. Ώστε να πάρει κανείς και να μυθεί, να το πούμε, να πληροφορηθεί, θα το έλεγα. Δεν μου αρέσει η λέξη μυθεί, δεν ξέρω γιατί δεν μου αρέσει πολύ. Δεν την αντιπαθώ, αλλά δεν τη θεωρώ ότι έχει κάποιες ύποπτες γωνίες. Σωστά. Μπορεί να οδηγήσει σε σειρά. Η λέξη μύηση. Λοιπόν, να πληροφορηθεί κάποια πράγματα ώστε να μην υπάρχει αυτό το χάος της άγνοιας, των ερωτήσεων και των μη απαντήσεων πολλές φορές. Και συνήθως όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, θα προσπαθούμε να βρούμε ένα βιβλίο το οποίο τα περιλαμβάνει όλα και αφού το διαβάσουμε έχουμε πάρει το περισσότερο μέρος των άνθρωπων. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω σε εσάς και έμεσα στους τηλεθεατές ότι η μεταφυσική δεν διδάσκεται με βιβλία. Όχι, διδάσκεται. Βεβαίως, αν πληροφορεί, όχι, δεν προσφέρεται. Ναι. Βεβαίως είναι γραμμένη σε κείμενα, γιατί πρόκειται για μία προσαρμογή της μεταφυσικής του παρελθόντος, που η μετάδοσή της χρησιμοποιούσε μόνο τον προφορικό λόγο και ίσως και μια συμβολική γραφή γενικότερα. Σήμερα υπάρχει, είναι γραμμένη, είναι καταχωρημένη και σε κείμενα, αλλά δεν είναι δυνατόν ένας χρησιμοποιώντας το κείμενο να πιστέψει ότι, ότι μπορεί να αποκτήσει αυτή τη γνώση στο σημείο που να την κάνει τρόπο ζωής. Και το βασικότερο είναι ότι εκτός το ότι πρέπει να εξηγηθούν τα περισσότερα, να αναλυθούν από εκείνον ο οποίος τα έχει ήδη γνωρίσει, πρέπει να υποστηριχθεί, θα έλεγα πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να, επειδή είναι μέθοδος βιωματική τελικά, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο όταν αποφασίσει να την εφαρμόσει στη ζωή του σε κάποιες καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, και οι καταστάσεις είναι διαφορετικές από τον έναν άνθρωπο στον άλλον, γι' αυτό και η αντιμετώπιση θα είναι διαφορετική από τον ένα στον άλλον, και θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε εκείνος ο οποίος βρίσκεται δίπλα, εκείνος ο οποίος θα λέγαμε χρονικώς έχει προηγηθεί, ο οποίος έχει περάσει από διάφορα στάδια, να γνωρίζει τις αντιδράσεις του ίδιου του εαυτού μας αλλά και του περιβάλλοντος σε μια προσπάθεια αλλαγής, μικρής ή μεγάλης, του τρόπου της ζωής, για να στηρίξει τον οποιονδήποτε ακολουθεί και να αποτελέσει ένα σταθερό δρόμο για εκείνον. Επομένως, θα έλεγα ουσιαστικά αποκλείεται η ελπίδα ότι κάποιοι θα σπουδάσουν τη μεταφυσική. Όχι θα την γνωρίσουν απλώς ή θα την περίπου θα πληροφορηθούν για αυτήν, αλλά θα την σπουδάσουν για να την χρησιμοποιήσουν σωστά. Αποκλείεται, να αποκλείεται μέσω βιβλίων. Αποκλείεται μέσω βιβλίων. Να τη διαβάσουν, λοιπόν. Αποκλείεται. Γιατί το σπουδάσουν σκοντάφτει κάπου αλλού. Είχαμε πει ότι υπάρχουν έδρες στο πανεπιστήμιο. Άρα, αλλά όχι με βιβλία. Όχι με βιβλία. Όχι με βιβλία. Και το θεωρητικό, η θεωρητική προσέγγιση και η θεωρητική γνώση της μεταφυσικής δεν αρκεί ποτέ για να την μετατρέψει σε σύστημα ζωής. Και αν την δεχτεί κανείς για αύξηση του γνωστικού περιεχομένου, πολύ φοβάμαι ότι παράλληλα με την αύξηση των γνώσεών μας, έστω και στο χώρο της μεταφυσικής, θα αυξάνει και ο εγωισμός μας και η έπαρση ότι ξέρουμε κάτι περισσότερο. Και τότε και εκείνες τις δυνατότητες που θα μας προσφέρει η μεταφυσική θα τις χρησιμοποιήσουμε κατά έννοια αντίθετη. Αντί να μάθουμε να κυριαρχούμε πρωτίστως στον εαυτό μας, μπορεί να τις χρησιμοποιήσουμε για να κυριαρχήσουμε στους άλλους. Και τότε, αντί να φροντίσουμε να γίνουμε ο δρόμος που θα ελευθερώσει τον συνάνθρωπο, θα γίνουμε εκείνοι που θα δυναστέψουμε κι εμείς με κάποιο τρόπο τον συνάνθρωπο. Γιατί η γνώση έχει δύναμη, και η δύναμη, αν χρησιμοποιηθεί άσχημα,
συγχωρήστε με που το λέω, γιατί ασφαλέστατα το ξέρετε και ίσως καλύτερα από μένα, η γνώση αν χρησιμοποιηθεί άσχημα οδηγεί την ανθρωπότητα ίσως εκεί που έχει σήμερα φτάσει. Νομίζω ότι είναι γνωστή αυτή η πραγματικά σοφή κουβέντα. Εμείς όμως δεν ολοκληρώσαμε από πολιτική μου πλευρά το θέμα, όπου θα προτείνω εγώ μια λύση. Εάν μετά, όταν συμπληρώσουμε, ξέρω εγώ, 10 εκπομπές, πάρω τις κασέτες και φτιάξω ένα βιβλίο με το περιεχόμενο των κασετών, το περιεχόμενο των εκπομπών αυτών, θα έχει ίσως γίνει μια πρώτη απόπειρα ενός ολοκληρωμένου βιβλίου, χάρη της παρουσίας του κ. Αναγνωστόπουλου, που εγώ μπήκα σαφώς, και συγχρόνως θα λύσουμε, θα δώσουμε τέλος πάντων κάποια λύση και κάποια απάντηση σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος, όπως λέω, επιμένει να θέλει να μάθει, να ρωτάει. Και καταλαβαίνω ότι αυτός ο κόσμος διακατέχεται από δύο πράγματα. Από αγωνία και από πραγματικό ενδιαφέρον. Όχι φθηνό ενδιαφέρον. Πραγματικό ενδιαφέρον σε έναν τομέα που ξέρει ότι κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει, ότι αξίζει να το ψάξει λίγο περισσότερο. Πολλούς ρωτάω, έχετε κάποια σχέση με τα φυσική? Μου λένε όχι. Τότε τι ζητάτε, έχετε κάποιο πρόβλημα? Όχι. Αλλά υποπτεύουμε καταρχήν τα πάντα. Αλλά θέλω να μπω πιο βαθιά στην ουσία και στη γνώση αυτού του χώρου, ακριβώς για να έχω μια τελική και πιο έτσι συγκροτημένη άποψη και γνώση του χώρου αυτού. Εκτιμάω λοιπόν καταρχήν την καλή της πρόθεση. Δεν είναι έτσι γυναικουλίστικη και τέτοια, ούτε συσχετίζεται με αυτό που λέγαμε πριν, αστρολογίες και αυτά. Είναι άνθρωποι σοβαροί, οι οποίοι θέλουν να μάθουν πιο πολλά πράγματα και υποπτεύονται ότι ο χώρος ίσως να είναι σοβαρός και να τους δώσει πολλά πράγματα που, για τα οποία διερωτώνται ακόμα. Χιουμοριστικά είπα να κάνω αυτό με το βιβλίο. Δεν θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι οι εκπομπές αυτές θα έχουν σαν αντικείμενο να εκδοθούν κάποτε σε βιβλία. Όμως εξακολουθεί ο κόσμος να διψάει για πληροφορίες. Η εκπομπή αυτή, αγαπητοί φίλοι, όσο μπορεί, δίνει πληροφορίες και από το τηλέφωνο και με τη συζήτηση που κάνουμε εδώ με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, ενδεχομένως και με άλλους μεταφυσικούς που σε κάποιες άλλες μελλοντικές εκπομπές θα καλέσουμε. Και με την ευκαιρία αυτού να θυμίσω σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε ότι το τηλέφωνο είναι 3617-285. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για να παίρνετε περισσότερες πληροφορίες και ενδεχομένως ο σταθμός, εάν δεν είμαι εδώ, πάρετε σε μια άλλη ώρα που σας διευκολύνει εσάς. Σας παραπέμπει στο τηλέφωνο του γραφείου μου για να μπορώ και εγώ από εκεί να σας δώσω ό,τι πληροφορία μπορώ να σας δώσω, την οποία πάλι η οποία απάντηση θα έχει σχέση πάντα με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, το οποίο θα συμβουλεύουμε. Δεν θα μπορούσα μόνος μου, δεν θα ήθελα μόνος μου να αναλάβω αυτή την ευθύνη. Μία ερώτηση έχει μείνει εκκρεμής, κυρία Αναγνωστόπουλε, από την προηγούμενη εκπομπή, όπου το αναφέρατε εσείς το θέμα. Ο χρόνος πίεζε όμως και δεν μπορούσαμε να το καλύψουμε, και αν το καλύτερο θα ήταν πολύ έτσι βιαστικά να το πω, και είχατε μιλήσει για το αν υπάρχουν αόρατες δυνάμεις, οντότητες οι οποίες κατευθύνουν, το είχα πει εγώ, τον κόσμο αυτό. Ναι. Εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη εκπομπή. Βέβαια θα πούμε πάρα πολύ λίγα πράγματα. Εάν θα θέλαμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο σαν ιδιαίτερη γνώση της μεταφυσικής την οποία προσφέρει, θα έπρεπε να μιλούμε με το ρυθμό 2 ώρων την εβδομάδα επί 2 χρόνια. Αλλά θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι σε όλη τη δημιουργία υπάρχουν 2 παράλληλα φαινόμενα που παρακολουθούμε να εξελίσσονται. Αφενός μεν είναι ο άνθρωπος σαν φαινόμενο και αφετέρου είναι η υπόλοιπη φυσική δημιουργία. Δεν θα μπορούσαν, εφόσον αποδεχόμαστε οπωσδήποτε ότι δεν δημιουργήθηκαν τυχαία, αλλά είναι πραγματικά δημιουργήματα ενός πάνσοφου υπέρτατου όντος, δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι έχουν αφαιθεί στην τύχη τους έρμεα να εξελιχθούν ή να ακολουθήσουν μια οποιαδήποτε πορεία. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν 2 είδη βοηθών, θα έλεγα. Το μεν ένα είδος αφορά την δημιουργία και θα λέγαμε είναι νόμοι 3 επιπέδων. Είναι οι ίδιοι φυσικοί νόμοι που είναι βοηθοί στην εξέλιξη της δημιουργίας. Είναι όμως και νόμοι, οι φυσικοί νόμοι οι γνωστοί μας, δρούν ασυνειδήτως, δεν αποτελούν συνειδητούς νόμους.
δρούν με μια περιοδικότητα, μάλλον η οποία και τους χαρακτηρίζει. Πέραν όμως αυτών υπάρχουν και κάποιοι άλλοι νόμοι. Μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί τη λειτουργία και ενός άλλου επίπεδου νόμων. Νόμοι οι οποίοι θα μπορούσαμε να τους ονομάσουμε συντηρούν την αρμονία. Οι οποίοι φροντίζουν για την αποκατάσταση της αρμονίας όπου αυτή διασαλευθεί. Έστω χρησιμοποιούνται σε εμφανέστερο επίπεδο τους φυσικούς νόμους. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι νόμοι οι οποίοι είναι απολύτως συνειδητοί και οι οποίοι λειτουργούν σαν εκείνοι οι οποίοι εποπτεύουν τελικά επί της όλης πορείας την οποία θα οδηγηθεί η φυσική δημιουργία. Φεύγουμε από τη φυσική δημιουργία. Ερχόμαστε στο φαινόμενο άνθρωπος. Μπορεί να έχει και αυτό μια παράλληλη πορεία με τη φυσική δημιουργία. Ο άνθρωπος όμως έχει ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο. Και αυτό είναι η αυτοεπιγνωσιακή του συνείδηση.